Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό το βίντεο θέλω να το δείτε ως συνέχεια του βίντεο θέλω να σου μιλήσω για την κατάθλιψη, τσάι και συμπάθεια, το οποίο είχα ανεβάσει στο κανάλι μας πριν περίπου 2 εβδομάδες. Θέλω να πάρω την ευκαιρία και μέσω αυτού του βίντεο να σας ευχαριστήσω ξανά για κυριολεκτικά εκατοντάδες μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης που έλαβα από τους περισσότερους από εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήδη νιώθω καλύτερα και γιατί έχουν περάσει 2 εβδομάδες που έχω ξεκινήσει την αντικαταθλιπτική θεραπεία και ήδη έχει αρχίσει να δουλεύει, αλλά και επειδή έχω εντατικοποιήσει την ψυχοθεραπεία μου, προσπαθώ καθημερινά να είμαι πιο ενεργητική, έχει επιστρέψει και ο σκύλος μου στο σπίτι που είναι αντικαταθλιπτικός, τα κατοικίδια βοηθάνε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και σήμερα είμαι καλύτερα από ό,τι ήμουν εκείνη τη μέρα. Βέβαια, εκείνη τη μέρα, επειδή είχα επιστρέψει μόλις από μια εμφάνιση στην τηλεόραση, είχα πάει στο κομμωτήριο, είχα βάλει μακιγιά στο πρόσωπό μου και είχα πάει στην τηλεόραση. Φαινόμουν καλύτερα εμφανισιακά λόγω του χτενίσματος και του βαψίματος. Σήμερα είναι μια μέρα που είμαι χαλαρή, είμαι στο σπίτι, έχω πάει ήδη βόλτα με το σκύλο και φοράω απλώς ένα κραγιόν. Δεν είμαι βαμμένη, δεν είμαι χτενισμένη, οπότε ίσως σήμερα να μην φαίνομαι τόσο καλά όσο φαινόμουν εκείνη την ημέρα. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα φαινόμενα πατούν. Ότι πολλές φορές κάποιος φαίνεται πως είναι πολύ καλά και δεν είναι στην πραγματικότητα καλά, ιδιαίτερα καλά, ή μπορεί να έχει κατάθλιψη. Ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι να μην φαίνονται και τόσο καλά, αλλά να είναι μια χαρά. Λοιπόν, προβληματίστηκα για το αν θα έπρεπε να κάνω αυτό το βίντεο. Ξεκαθαρίζω ότι δεν το κάνω για μένα, αλλά το κάνω για άλλους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από κατάθλιψη και δέχονται τέτοιου είδους τοξικά μηνύματα, μηνύματα θετικής τοξικότητας θα τα ονόμαζα, όπως έχω δεχθεί εδώ. Πρώτα θα διαβάσω το άκακο μήνυμα, το οποίο είναι ένα σχόλιο που έγινε κάτω από αυτό το βίντεο στο κανάλι. Γράφει λοιπόν μια φίλη, η οποία προφανώς δεν με γνωρίζει, δεν έχω ξαναδεί σχόλιο της. Αγαπητή μου κοπέλα, εύχομαι το καλύτερο για σένα, αλλά μην μείνουμε σε ευχές και εικασίες, καλή επιστήμη. Αλλά ένα θα σου πω και θα με θυμάσαι. Βάλε Χριστό μέσα σου και θα σταματήσεις να φοβάσαι τα πάντα. Εκείνος θα τα πολεμάει όλα για σένα. Δεν είναι εύκολο, αλλά αν το προσπαθήσεις πολύ, θα νικήσεις. Πάτα κάτω τον διάβολο που σε διαβάλλει σε όλα αυτά, το φόβο, τον τρόμο, την κατάθλιψη. Πέρασε από τη ΜΕΘ, μετάνοια εξομολόγηση Θεία Κοινωνία, θα βλέπεις τον εαυτό σου και δεν θα τον αναγνωρίζεις. Παίρνω πίσω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι είναι άκακο. Είναι πιο άκακο από το επόμενο μήνυμα που σας διαβάσω, αλλά είναι επικίνδυνο επίσης. Άλλωστε η Κύπρος είναι ένα αγιασμένο νησί, γεμάτο από αγίους και καλούς ιερείς που μπορείς να προσεγγίσεις να σε βοηθήσουν. Πίστεψε το και προχώρα. Ξέρω, θα πηγαίνεις ένα βήμα μπροστά και ο άλλος, όταν λέει ο άλλος φαντάζομαι είναι το διάβολο, θα σε τραβάει 10 πίσω. Τα έχω δει όλα στη ζωή μου. Συγχώραμε, ο Θεός κοντά σου. Καταλαβαίνω ότι ήταν καλοπροαίρετη η πρόθεση της γυναίκας αυτής. Έχει την πίστη και την πεποίθηση ότι η κατάθλιψη είναι προϊόν διαβολής του διαβόλου. Πιστεύει ότι υπάρχει ο διάβολος. Πιστεύει ότι ο διάβολος προκαλεί την κατάθλιψη. Και πιστεύει ότι αν κάποιος γίνει θρήσκος και πηγαίνει στην εκκλησία και εξομολογείται και κοινωνεί, θα θεραπευτεί από την κατάθλιψη. Με όλη μου την αγάπη λέω σε αυτή την κυρία που πραγματικά δεν με θύμωσε, με προβλημάτισε, με ανησύχησε αυτό το σχόλιο, δεν με θύμωσε. Και θα δείτε μετά γιατί δεν με θύμωσε, γιατί θα σας διαβάσω αυτό που με θύμωσε, που μου προκάλεσε θυμό και μου δώσε την ενέργεια ώστε να φτιάξω αυτό το βίντεο για να βοηθηθούν και άλλοι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη και έρχεται ο καθένας ξερόλας, που δεν ξέρει που του πάντα τέσσερα, δεν έχει ιδέα από επιστήμη, δεν έχει ιδέα από γενετική, δεν έχει ιδέα από βιολογία, δεν έχει ιδέα από ιατρική, δεν έχει ιδέα από ψυχολογία, αλλά νομίζει πως τα ξέρει όλα, έρχεται να τους κάνει τον έξυπνο, να τους κάνει να νιώσουν ενοχές για την ψυχική διαταραχή από την οποία υποφέρουν και να τους προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή που έγραψε αυτό το σχόλιο κάτω από το βίντεο πιστεύει στην ύπαρξη του διαβόλου, πιστεύει ότι ο διάβολος προκαλεί την κατάθλιψη και πιστεύει ότι αν κάποιος είναι θρήσκος και πηγαίνει στην εκκλησία και εξομολογείται και κοινωνεί, θα θεραπευτεί από την κατάθλιψη. Θέλω να πω σε αυτή την κυρία με όλη μου την αγάπη ότι είμαι κόρη ιερέως, ότι υπήρξα εξαιρετικά θρήσκα μέχρι τα 26 μου χρόνια
και ότι υπέφερα από κατάθλιψη και τότε, παρόλο που εξομολογούμουν, παρόλο που εκκλησιαζόμουνα και παρόλο που κοινωνούσα. Και επίσης θέλω να πω σε αυτή την κυρία ότι επειδή είμαι κόρη ιερέως και πολύ καλού ιερέως μάλιστα, ο πατέρας μου είναι ένας παπάς ο οποίος αυτά που πιστεύει αυτά κάνει, δεν είναι ένας ιερέας που υποκρίνεται, είναι ένας πραγματικός ιερέας, έχω μεγαλώσει μέσα σε μοναστήρια. Και θυμάμαι ένα περιστατικό, σε ένα από τα μοναστήρια έχουμε περάσει καλοκαίρια της παιδικής μου ηλικίας, ένας γλυκύτατος μοναχός, ο οποίος μου έλεγε ότι εγώ ξέρεις, αυτός ήταν ο σταυλάρχης και ο κουζινάρχης του μοναστηριού. Ήταν αυτός που μαγείρευε και αυτός που φρόντιζε το κοτέτσι και μου έλεγε ότι εγώ πηγαίνω στο ψυχίατρο και μου δίνει αντικαταθλιπτικά και είμαι καλά. Και ο ηγούμενος με ευλογεί να πηγαίνω. Δεν είναι η κατάθλιψη θέμα διαβόλου ή θέμα πίστης ή θέμα απιστίας. Η κατάθλιψη είναι μια αρρώστια, ναι θα την ονομάσω αρρώστια παρόλο που το κομιλφό της σύγχρονης ψυχολογίας και ψυχιατρικής λέει να μην μιλάμε για αρρώστιες και να μιλάμε για διαταραχές. Είναι αρρώστια η κατάθλιψη, είναι κυρίως σωματική αρρώστια, σωματική ασθένεια η κατάθλιψη και χρειάζεται θεραπεία και είναι επικίνδυνες τέτοιες απόψεις, κυρίως για τους ανθρώπους που είναι θρήσκοι. Εγώ που πλέον δεν είμαι θρήσκα, δεν επηρεάστηκα. Αλλά αν διάβαζε αυτό το σχόλιο ένας άνθρωπος που είναι θρήσκος, θα έλεγε πω, δεν είμαι αρκετά πιστός, δεν εξομολογούμε με αρκετή εντιμότητα ή πάω να κοινωνήσω ανάξιος ή είμαι αδύναμος στα χέρια του διαβόλου και γι' αυτό αρρωστώ. Όχι, είναι αρρώστια η κατάθλιψη και όπως κάποιος αρρωστάει, ξέρω εγώ, έχει μια καρδιοπάθεια, μια συγγενή καρδιοπάθεια και δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς γιατί είχε γεννηθεί με μια συγγενή καρδιοπάθεια ή γιατί είχε γεννηθεί με διαβήτη, δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει γιατί είχε διαβήτη, έτσι και κανέναν άνθρωπο δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε γιατί έχει κατάθλιψη. Ξαναλέω, αυτό ήταν το εντός εισαγωγικών όχι τόσο επικίνδυνο μήνυμα. Και πάμε τώρα σε ένα mail που έλαβα. Ήταν ένα email το οποίο είχε επισυναμένο ένα ηχητικό αρχείο. Την πρώτη φορά που πήρα το email δεν άντεξα να ακούσω όλο το αρχείο, άκουσα μόνο το μισό, ένιωσα πλήρη αποστροφή και απάντησα, όπως σας διαβάσω αργότερα ότι απάντησα στην κυρία, όμως για σκοπούς ακριβίας έχω απομαγνητοφωνήσει το ηχητικό κείμενο που μου έχει στείλει. Σας παρακαλώ πολύ μην μου στέλνετε ηχητικά κείμενα γιατί διαβάζω πάρα πολύ γρήγορα, κάνω photo reading και αν μου στείλετε ένα ηχητικό μήνυμα ή αν μου στείλετε ένα βίντεο θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τόσο χρόνο όσο διαρκεί το βίντεο που δεν τον έχω. Απλώς επειδή αυτό ήταν τόσο προκλητικό αυτό το ηχητικό, τόσο ενοχλητικό, τόσο επικίνδυνο, ουσιαστικά επικίνδυνο για οποιονδήποτε άνθρωπο θα άκουγε αυτό το μήνυμα χωρίς να είναι ψυχολόγος και χωρίς να έχει τις γνώσεις που έχω εγώ, γι' αυτό το λόγο το απομαγνητοφώνησα. Μου γράφει λοιπόν η κυρία, γλυκιά μου Θέκλα. Και θέλω να πω ότι στο ηχητικό μιλάει με μια επιτιδευμένα γλυκιά φωνή, επιτιδευμένα απαλή φωνή και επιτιδευμένα άνετη φωνή. Σε βλέπω 2-3 χρόνια. Εντάξει, είσαι πολύ καλή. Δεν το συζητάω. Πανέξυπνη και δίνεις πολλές ιδέες στους άλλους ψυχολόγους, πιστεύω. Εγώ το ότι δίνω πολλές ιδέες στους άλλους ψυχολόγους δεν το δέχομαι. Κολακία είναι αυτό το πράγμα. Ο κάθε ψυχολόγος έχει σπουδάσει ψυχολόγος, δουλεύει ως ψυχολόγος και έχει πολλές ιδέες και από τις σπουδές του και από την επαγγελματική του πείρα. Δεν με χρειάζεται εμένα κανένας άλλος ψυχολόγος για να πάρει ιδέες. Αντιθέτως, εγώ παρακολουθώ άλλους ψυχολόγους, τους οποίους αναφέρω συνήθως τους ξένους ψυχολόγους που παρακολουθώ, για να μάθω πράγματα. Όχι για να πάρω ιδέες, για να μάθω πράγματα. Λοιπόν, άρα αυτή η κολακία δεν πιάνει. Ότι εγώ είμαι πανέξυπνη και δίνω πολλές ιδέες και στους άλλους ψυχολόγους. Δεν πιάνει. Εγώ προσωπικά τέλειωσα. Είμαι, τέλος πάντων, ήμουνα. Τα τελευταία χρόνια δεν δουλεύω. Και για να δεις λίγο το προφίλ, αλλά έχω πολύ, έτσι, την έχω ψάξει πολύ με την ψυχολογία, με αυτά. Και ταυτίζομαι σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, πώς να σου πω, γιατί έκανα κι εγώ λίγο ψυχοθεραπεία, τέλος πάντων. Οποιοσδήποτε παρακολουθεί ένα πρόσωπο που έχει δημόσια προβολή και θεωρεί ότι ταυτίζεται, δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο, ούτε σημαίνει ότι αν αυτή η κυρία προβάλλει τα δικά της πάνω μου ότι έτσι είναι. Θα ήθελα λίγο να σου πω τη γνώμη μου, Θέκλα μου,
Και επειδή είδα το βίντεο σου τώρα το τελευταίο που ήσουν έτσι στενοχωρημένη και αυτά, για όλα αυτά που λες, για τα αντικαταθλιπτικά, για το ότι περνάς καταθλιπτικό επεισόδιο κλπ, η κυρία εδώ ακυρώνει την εμπειρία μου την οποία δήλωσα δημοσίως. Λέει αυτά που λες ότι έχεις καταθλιπτικό επεισόδιο, που λες ότι έχεις κατάθλιψη. Αυτή ξέρει καλύτερα από μένα και ξέρει ότι δεν έχω. Και ξέρει καλύτερα και από τον ψυχίατρο μου και ξέρει και καλύτερα και από την ψυχολόγο μου, γιατί όπως είπαμε είναι ξερόλας. Θέκλα, να σου πω κάτι. Όχι, δεν σε ρώτησα, αλλά από μόνη σου μου στέλνεις ηχητικό για να μου πεις. Ξεκόλα λίγο ρε εσύ, ξεκόλα λίγο ρε εσύ. Σου μιλάω σαν αδερφή τώρα. Δεν έχω αδερφή. Έχω αδερφό, έναν πολύ καλό αδερφό, εξαιρετικό αδερφό, ο οποίος μου λέει πάντοτε ότι πρέπει να ακούω τι μου λένε οι γιατροί μου, γιατί είναι ιατρός και ο ίδιος, ε. Okay. Δηλαδή σταμάτα, σταματήστε, σταμάτα να χρησιμοποιείτε όρους ψυχολογικούς, φτάνει! Στέλνει ηχητικό μήνυμα στη ψυχολόγο και της λέει να σταματήσει να χρησιμοποιεί ψυχολογικούς όρους και φτάνει. Άσε τη δουλειά για εκεί που είναι. Μη σου πω παράτα την κιόλας. Πέτα τη δουλειά. Γιατί έχετε χάσει τον εαυτό σας ρε φίλε. Ποιος σου έχει δώσει τέτοιο δικαίωμα? Ποιος σου έχει δώσει τέτοιο δικαίωμα να υποτιμάς το λειτουργήμα του ψυχολόγου? Το ίδιο είχα πάθει και εγώ πριν από χρόνια. Προβάλλεις τα δικά σου προβλήματα πάνω μου. Καλή ψυχολογία, καλή ερμηνεία, καλά τα λεφτά που παίρνεις από την ψυχολογία. Τι υπονοείς δηλαδή, ότι έφτιαξα αυτό το βίντεο για να πάρω χρήματα? Μόνο αυτά κρατάω εγώ. Γιατί και εγώ τη δουλειά μου τη σταμάτησα γι' αυτό, για τον ίδιο λόγο. Γιατί χάνω την ψυχή μου και την υγεία μου. Αν εσύ σταμάτησες τη δουλειά σου επειδή έχανες τη ψυχή σου και την υγεία σου, στα τέτοια μου. Πού ξέρεις εσύ αν η δική μου η δουλειά μου χαλάει την ψυχή μου και την υγεία μου? Είσαι σοβαρή? Και εσύ και οποιοδήποτε άλλος πάει και ταυτίζεται με άλλους ανθρώπους και προβάλλει τα προβλήματα του πάνω τους? Ποιος σου δίνει το δικαίωμα να λες ότι η δουλειά μου με αρρωστάει? Έτσι για να ξέρεις, η δουλειά μου είναι από τους πιο σταθεροποιητικούς παράγοντες που έχω στη ζωή μου. Η δουλειά μου, το λειτουργήμα της ψυχολογίας. Και αν ήσουν έξυπνη και αν έκοβε το μυαλό σου και παρακολουθούσες πραγματικά την πορεία μου, θα ήξερες ότι έχω επιδιώξει να βγάζω λιγότερα χρήματα, αλλά να παίρνω περισσότερη ηθική ικανοποίηση μέσα από τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία απευθύνονται σε πολύ περισσότερο κόσμο παρά όταν ήμουν στο γραφείο που έβλεπα 5-6 ανθρώπους τη μέρα. Μόνο τα λεφτά κρατάς εσύ, δηλαδή θεωρείς ότι μόνο τα λεφτά είναι σημαντικά. Τι να είναι ρε φίλε. Και ξέρεις και κάτι, αυτό ότι χάνω την ψυχή μου, ότι δεν έχω το πρόσωπό μου, δεν είμαι αυτή που ήμουνα που θα ήμουνα, αυτή που ήμουνα μικρή που έπρεπε να γίνω. Πήγαινε σε ένα ψυχολόγο από κοντά και πες τα αποθυμένα σου για τον εαυτό σου. Πες τα. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα για το τι έπρεπε να γίνω και τι δεν έγινα και γι' αυτό έχω πάθει κατάθλιψη. Έχω πάθει κατάθλιψη, αγαπητή μου, επειδή έχω γονίδιο για κατάθλιψη και επειδή διέκοψα τη θεραπεία για την κατάθλιψη δοκιμαστικά και όταν ήρθαν τα συμπτώματα δεν το αντιλήφθηκα, το αρνήθηκα και έπαθε κατάθλιψη. Όλα τα ξέρεις. Πραγματικά, είσαι φοβερή, είσαι πάνω από τους ψυχολόγους. Για να δούμε από που παίρνεις έμπνευση. Ποια έλεγε η Φανή Αρέθα, έλεγε έχει καιρό να σε ακούσουμε να κάνεις τα θυμωμένα βίντεο. Να πάρτε εδώ ένα θυμωμένο βίντεο. Και υπάρχει και μια θεωρία ότι η κατάθλιψη προκαλείται από αποθυμένο θυμό. Άρα αν τον βγάλουμε προς τα έξω το θυμό θα μας φύγει και η κατάθλιψη. Λοιπόν, θέλοντας κι άλλα κι άλλα κι άλλα και πηγαίνοντας και από εδώ και από εκεί και ξέρω εγώ τι και όλα αυτά, κάνοντας κάτι που είτε από τη ματαιοδοξία σου... Όχι εσύ, για μένα λέω. Αν ναι, δεν λες για μένα. Έχω ματαιοδοξία. Ναι. Από τη ματαιοδοξία μου έπαθα κατάθλιψη. Γι' αυτό και σταμάτησα να κάνω εκπομπή στην τηλεόραση, γιατί είμαι τόσο πολύ ματαιόδοξη. Και τα λοιπά. Ξέρω εγώ, από το να πηγαίναμε να δουλέψουμε σε ένα φούρνο, ρε Θέκλα, πιο προσιτά, πιο ανθρώπινα. Ναι, θα τα παρατήσω όλα και θα πάω να δουλέψω σε ένα φούρνο για να νιώθεις εσύ καλά. Γιατί θα είναι πιο προσιτό και θα είναι πιο ανθρώπινο, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμώ σε οποιαδήποτε περίπτωση το να εργάζεται μια γυναίκα ή ένας άνδρας σε ένα φούρνο. Είναι αξιοπρεπέστατη δουλειά.
πιο εντάξει, έχουμε τα φράγκα ας πούμε, είχα δηλαδή εγώ, τώρα δεν, αλλά και τι κερδίσαμε ρε εσύ, τι κερδίσαμε, παραλήρημα, εξαιρετική προβολή και παραλήρημα. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω γλυκιά μου, μα είσαι πάρα πολύ γλυκιά. Και συγχώραμε για τον τρόπο μου, αλλά πραγματικά θέλω λίγο να σκεφτείς κάτι που θα σου πω. Μην ξανά όταν εγώ ξέρεις τι αισθάνομαι. Όχι, δεν ξέρω και δεν ήθελα και να μάθω. Δεν σε ρώτησα εννοώ τι αισθάνεσαι εσύ και δεν σου ζήτησα να το προβάλλεις πάνω μου και να κάνεις τοξικό με το πάνω μου αυτά που αισθάνεσαι εσύ. Αισθάνομαι ότι αυτό που βγάζεις, ότι ας πούμε ότι αρχίζεις και ότι κάποιες φορές πέφτεις, είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Σταμάτα να το βαφτίζεις κατάθλιψη. Σταμάτα να φοβάσαι να θέλεις να κάνεις κάτι γι' αυτό. Τι λες ρε φίλε. Λες σε έναν άνθρωπο, σε έναν ασθενή με κατάθλιψη, ο οποίος έχει διαγνωστεί και από κλινικό ψυχολόγο και από ψυχίατρο ότι έχει κατάθλιψη, να σταματήσει να βαφτίζει την κατάθλιψη του κατάθλιψη και να μην κάνει τίποτα γι' αυτό. Τι να κάνει ρε, να πεθάνει. Πας καλά και τυχείς το θράσος και το στέλνεις αυτό σε ένα ψυχολόγο. Πόση αίσθηση κυριότητος έχεις, όποια και να είσαι. Αυτό το ξέρεις να σου πω κάτι ρε εσύ. Όχι ρε εσύ, να μην μου πεις. Συγγνώμη τώρα, δεν είμαι πολύ με τη θρησκεία και με αυτά, όχι που δεν είσαι. Αλλά τον Άγιο Παΐσιο, έτσι δύο-τρία πράγματα που άκουσα, αυτός ο άνθρωπος, θα έλεγα ρε εσύ, έχει πέσει σε όλα μέσα. Και όταν λέει ότι οι ψυχολόγοι, και λέει μακριά από ψυχολόγους και ψυχίατρους, γιατί και να έχουν να σας βγάλουν από ένα ποτάμι που θα σας βγάλουν και άμα σας βγάλουν, πόσο δίκιο έχει ρε, καθόλου ρε βλάκα, καθόλου δίκιο δεν έχει αν όντως τα είπε ο Άγιος Παΐσιος αυτά. Ο γέρον Παΐσιος αυτά, γιατί πολλά που γράφουν στα βιβλία για τον Παΐσιο δεν τα έχει πει και ξέρω και συγγραφείς βιβλίων για τον Παΐσιο, τους ξέρω προσωπικά. Ό,τι να είναι ρε φίλε, πραγματικά σε ευχαριστώ για αυτό το μήνυμα γιατί με ξυπνάει. Με ξυπνάει και μου θυμίζει ότι πρέπει να συνεχίζω να κάνω ακόμη πιο μαχητικά αυτά τα βίντεο για να αντιμετωπίζω βλακώδεις αντιλήψεις και καταστροφικές και επικίνδυνες αντιλήψεις όπως τις δικές σου, μακριά από εμάς. Και λέει, πόσο δίκιο έχει ρε, συγγνώμη για τον τρόπο μου, αλλά θέλω να σου μιλήσω σαν να είμαι φίλη σου και είμαι, με κεφαλαία το είμαι, φίλη σου. Απορώ τι θα μου έγραφες αν ήσουν εχθρός μου. Πραγματικά απορώ. Νιώθω φίλη σου γιατί δεν φτάνει πόσο μας έχεις βοηθήσει κι εσύ. Να, κάτι ελάχιστο να έκανα κι εγώ. Είναι τρομακτικό να σε έχω βοηθήσει και να έχεις γίνει έτσι. Είναι πολύ τρομακτικό να σε έχω εγώ βοηθήσει να έχεις γίνει έτσι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα από όσα λέμε στο κανάλι. Τίποτα. Νομίζω μπλέκουμε τα μπούτια μας όταν κάθε τι το ερμηνεύουμε ψυχολογικά. Ναι, η γυναίκα αυτή παρακολουθάει ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης που έχει 61.000 πόσους συνδρομητές, έχει πάνω από 26 εκατομμύρια θεάσεις, που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά το κανάλι, όχι μόνο τα βίντεο που φτιάχνω εγώ, αλλά και η κοινότητα η ψυχοεκπαιδευτική που έχει σχηματιστεί και έχει το θράσος και τη βλακεία, γιατί περί βλακείας πρόκειται, να μου λέει ότι νομίζω μπλέκουμε τα μπούτια μας όταν κάθε τι το ερμηνεύουμε ψυχολογικά. Όχι, θα το ερμηνεύουμε το μυαλό το δικό σου. Να σε καλέσουμε εδώ πέρα να μας κάνεις βίντεο να μας λες πώς να το ερμηνεύουμε. Και σένα και τον Παΐσιο. Μάλλον για να το πω πιο ορθά, αυτούς που αποδίδουν πράγματα στον Παΐσιο. Φτάνει με την ψυχολογία ρε φίλε! Δηλαδή εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Βγάλε από τον εαυτό σου όλα αυτά. Και τουλάχιστον αν είναι να τα πιστεύεις, να τα ερμηνεύεις και τα λοιπά, κράτα το στη δουλειά για τη δουλειά. Μα καταλαβαίνεις ότι είναι η ζωή μου η ψυχολογία. Καταλαβαίνεις ότι είμαι αυθεντική 100%. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά που λέω προσπαθώ να τα κάνω. Δεν θα σου πω ότι τα κάνω στο 100%. Όπως ο πατέρας μου, όπως έχω πει προηγουμένως, είναι αυθεντικός παπάς και εγώ είμαι αυθεντική ψυχολόγος. Προσπαθώ να είμαι αυθεντική ψυχολόγος. Παναγία μου, πόσο επικίνδυνες απόψεις είναι αυτές. Τον υπόλοιπο χρόνο γίνει λίγο η ψυχή σου.
Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Θέκλα, όπως και εγώ, να η προβολάρα, προβολάρα! Αυτή την έχει δει Θέκλα. Νομίζει ότι είναι η Θέκλα αυτή. Δεν, από παλιά αν δεις τον εαυτό σου, από όταν ήσου στο λύκειο σε αυτά, έτσι είναι η ψυχούλα σου. Ευαίσθητη, ρομαντική, δοτική και εγώ ακριβώς τα ίδια χάλια είμαι, γελώντας. Να, να την πατάμε, ναι, να μείνω εδώ, να μείνω να την πατάω, να μείνω να είμαι το παλαβό που ήμουνα όταν ήμουνα στο λύκειο, που ήμουν ένα παιδί που ερχόμουν από ψυχική κακοποίηση και ήμουνα μέσα στην σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, προβληματισμένη και με πολλά προβλήματα, να μείνω αυτό εκεί γιατί έτσι ήμουνα στο λύκειο. Ναι, άμα στο λύκειο, όπως ήσουν στο λύκειο, είναι το υγιές. Έχεις υπόψη σου ότι η ψυχοπαθολογία έχουν και τα παιδιά και οι εφηβοί? Μα πού να το έχεις? Φαντάζομαι ο Παΐσιος είπε όχι. Και καιρό να κάνουμε τέτοιο βίντεο, ε. Κραχτικό. Τώρα πάμε στο zoom. Λοιπόν, τώρα στο θέμα της σχέσης, ας πούμε. Την πατήσαμε, την πατάμε. Να σου πω για μένα, γιατί έχεις δίκιο, ότι όταν μπλέκουμε με τον έναν στην οικογένεια, είναι νάρκισσος ας πούμε, τέλος πάντων, σου παίρνει χρόνια να καταλάβεις ότι οι σχέσεις που πας να κάνεις, ότι δεν παίρνεις αγάπη. Αλλά με την απλή λογική, αν τα βάλεις κάτω και δεις ότι ποιος μου φέρθηκε με αγάπη, με ποιον κράτησε πιο πολύ, ενώ καλά, δηλαδή να κρατήσει χρόνια, αλλά να καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος με αγάπησε. Δεν κάνω κανένα νόημα από αυτό που έχω διαβάσει. Κανένα απολύτως. Αν κάνετε εσείς, γράψτε το στα σχόλια. Εν τω μεταξύ, η δικιά μου κατάθλιψη δεν έχει σχέση με καμία σχέση. Αν θυμάστε πολύ καλά, χώρισα το 2020 στα γενεθλιά μου, 4 Μαΐου 2020, και η κατάθλιψη διαγνώστηκε τώρα το Φεβρουάριο του 2022. Εννοείται ότι το παρελθόν δεν γυρίζει και δεν χρειάζεται να γυρίσει γιατί τίποτα δεν είναι ίδιο, αλλά λίγο για το μοτίβο της σχέσης, ότι αυτού το στυλ του άντρα θέλουμε δίπλα. Τον άντρα που σ' αγαπάει, τον άντρα που θα κάνει τα πάντα και πριν από τον άντρα όμως θέλει να είμαστε καλά με εμάς. Ναι, πρέπει να με μάθεις για τις σχέσεις γιατί δεν τα ξέρω. Να πετάμε και λίγο και το τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Να αρχίζουμε λίγο να κάνουμε πράγματα για μας, αλλά όπως τα θέλει ο Θεός, ρε Θέκλα. Αλλά θρήσκα δεν είσαι. Δηλαδή απλά, όμορφα, ταπεινά, όχι τώρα πολλά πολλά, γιατί και μετά χάνε την μπάλα. Άρα εννοείς να μην έχουμε απαιτήσεις από τις ερωτικές μας σχέσεις, ούτε και από τον εαυτό μας, να μείνουμε όπως είμαστε στο λύκειο, να είμαστε στραβάδια, να δεχόμαστε κακοποίηση και να μην ζητάμε και πολλά πολλά όπως τα θέλει ο Θεός, απλά και ταπεινά. Τα πέρασα, γλυκιά μου, και σου τα λέω, πέρασα, προσπαθώ να ξαναβρω τον εαυτό μου. Και για να βρεις τον εαυτό σου, για μένα, η ταπεινή μου άποψη πλέον, όχι, η άποψή σου με τίποτα δεν είναι ταπεινή. Η άποψή σου είναι ξεκάθαρα ναρκισσιστική. Με τίποτα η άποψή σου δεν είναι ταπεινή. Επειδή τη βαφτίζεις εσύ ταπεινή, δεν σημαίνει πως είναι ταπεινή. Έχει τρομερό θράσος όλο σου το εγχείρημα. Και για να βρεις τον εαυτό σου, για μένα, η ταπεινή μου άποψη, πως σε έχω εξηγήσει, δεν είναι ταπεινή, πλέον, μετά από πολλά χρόνια και ψυχοθεραπείας, πριν είπες ότι έκανες λίγο ψυχοθεραπεία, τώρα έλεγες ότι έκανες πολλά χρόνια, εσύ ξέρεις. Ξέρω εγώ πως το λένε ψυχανάλυσης, τι έκανα με μια γυναίκα με την οποία έπαθα ζημιά. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι συνέβη και σε αυτό που περιγράφεις. Τόσοι άλλες, εγώ δεν είμαι ψυχαναλύτρια, είμαι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, δεν μπορώ να γνωρίζω τι είχε συμβεί. Δεν είναι αίρεση για όλους και δεν είναι αυτό. Σου λέω, ξαναγυρνάω στον Άγιο Παΐσιο. Ό,τι είπε εσύ είναι πραγματικά. Αν κάποιος ψυχολόγος, γελώντας το είπε αυτό, θέλει να γίνει καλός, να παίρνει έξυπνα πράγματα κτλ., πρέπει να διαβάσει τον Άγιο Παΐσιο. Τώρα συγγνώμη για τον Άγιο κιόλας. Ναι, ζήτα συγγνώμη από τον Άγιο που θα στείλει στους βρωμερούς ψυχολόγους να τον διαβάσουν. Το μάθαμε και αυτό, ότι αν κάποιος ψυχολόγος θέλει να γίνει καλός, να παίρνει έξυπνα πράγματα κτλ., πρέπει να διαβάσει τον Παΐσιο. Και σένα πρέπει να διαβάζει, γιατί οποιοδήποτε ψυχολόγος δεν σε διαβάζει, εσένα πώς θα γίνει καλός ψυχολόγος? Τα πράγματα είναι απλά. Είσαι ο εαυτός σου, είσαι η Θέκλα που σ' αγαπάμε, σ' αγαπώ. Αν με μισούσες, τι θα μου στέλνες, ρε φίλε, εάν με μισούσες? Σε βλέπω, σε θεωρώ φίλη μου μέσα από το γυαλί. Κράτα τους ανθρώπους, τις φιλίες σου.
Ό,τι όπου έχεις ξεφύγει επαγγελματικά, δηλαδή να κάνεις, να ράνεις, να είσαι εξωτερικό, συγχώραμαι για το θάρρος, αλλά απλώς θέλω να πω τη γνώμη μου, μήπως και κάπως κάποια στιγμή μπορεί να βοηθήσει. Τι εννοείς? Τι εννοείς? Κράτα τους ανθρώπους τις φιλίες σου. Τι εννοείς? Τι ξέρεις για τις φιλίες μου εσύ? Ξέρεις και εγώ δεν προστατεύω τις φιλίες μου τις υγιείς και δεν αποκόβομαι από τοξικές φιλίες. Και έχω ξεφύγει επαγγελματικά να κάνω, να ράνω, να είμαι εξωτερικό. Τι σε αφορά εσένα αν εγώ ήμουν στο εξωτερικό? Γιατί πού ξέρεις εσύ αν το γεγονός ότι ήμουν στο εξωτερικό έχει να κάνει με το ότι έπαθε κατάθλιψη? Δυο λαλούν και τρεις χορεύουν, δηλαδή πραγματικά. Και εγώ ξαναγύρισα στα απλά, στα εντελώς απλά. Δηλαδή τι να σου πω τώρα, άσε, δεν θέλω να σου πω για μένα, αλλά πραγματικά όπως ήμουν παλιά. Αν εσύ γύρισες στα απλά και καλά κάνεις, πρόβλημά σου. Και ποιος σου είπε ότι εγώ δεν ζω απλά? Και εδώ ζω απλά και στο εξωτερικό που ήμουν ζούσα απλά. Ποιο είναι το θέμα σου? Γιατί πρέπει εγώ να κάνω αυτά που κάνεις εσύ? Γιατί εσύ θεωρείς ότι εμείς οι δυο είμαστε το ίδιο? Μήπως εσύ έχεις κατάθλιψη και δεν θέλεις να παραδεχθείς ότι έχεις κατάθλιψη και ακούς τον Παΐσιο που σου λέει να μην πηγαίνεις στους ψυχολόγους και προσπαθείς να πείσεις και τον ψυχολόγο να μην κάνει θεραπεία για την κατάθλιψη? Θέλει χρόνια. Θέλει χρόνια και θέλει και προσευχούλα. Και αυτό, να είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, ένστικτο. Ο Θεούλης μας έκανε με ένστικτο. Ναι, και εμένα το ένστικτό μου λέει ότι είσαι τοξική. Ό,τι είναι προβληματικό έπρεπε με τη μια να το διώχνουμε, όπως κάναμε όταν ήμασταν υγιείς στο Λύκειο. Μετά το Λύκειο που ακόμα είχαμε σώα στα σφρένας, γελώντας. Αν τρελάθηκες εσύ, αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ είπες τη λέξη σώα στα σφρένας, ότι εφαρμόζηκε στους υπόλοιπους. Και από εκεί και πέρα μετά η εμπειρία. Ή και εγώ ας πούμε θύστηκα στην απόρριψη και τώρα άστα να πάνε. Αλλά μέσα σε όλο αυτό γλυκοχαράζει η ελπίδα ότι και για μένα, ότι σιγά σιγά θα ξανά, θα φύγει ρε παιδί μου αυτή η μικροθλίψη ας πούμε, μικροπίκρα που μας πιάνει ώρες συνήθως για κάποιον κόμενο. Αγάπη μου, εγώ δεν έπαθα κατάθλιψη για κανέναν κόμενο. Εδώ χώρισα από δύο γάμους και δεν έπαθα κατάθλιψη όταν χώρισα. Αν εσένα σε πιάνει η μικροθλίψη για τους κόμενους, πρόβλημά σου. Τι υπονοείς δηλαδή? Έχει ο Θεός για όλα και να σου πω και κάτι, έτσι είμαστε. Σταμάτα να νομίζεις και να ερμηνεύεις ότι περνάω καταθλιπτικό επεισόδιο, το βάζει εντός εισαγωγικών, και να κάνεις όλες αυτές τις ερμηνείες, τις ψυχολογικές και τις αναλύσεις που πραγματικά σου λέω εσένα ρε σε βγάζουν από τον εαυτό σου ρε Θέκλα μου, όχι εσύ με έχεις βγάλει από τα ρούχα μου. Εσύ με έχεις βγάλει από τα ρούχα μου. Ό,τι να είναι πραγματικά. Απλά είναι τα πράγματα. Παραλήρημα, κανονικό παραλήρημα. Και το καλύτερο, το μεγαλύτερο που ήθελα να σου πω τώρα, ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο που έχει να μας πει αυτή η πάνσοφη ξερόλας. Ετοιμαστείτε. Μακριά με κεφαλαία από τα χάπια. Μακριά γλυκιά μου, μακριά. Ναι, και τα χάπια του διαβήτη δεν πρέπει να τα πίνω, έχεις δίκιο. Πρέπει να κόψω και τα χάπια του διαβήτη. Τι και αν το ζάχαρο μου πάει 400 ή 4 που το λέτε στην Ελλάδα και καταλήξω. Μακριά από τα χάπια. Γιατί? Γιατί πρέπει να είμαστε μακριά από τα χάπια. Θες χάπια? Κάνε προσευχές. Ζήτα τη βοήθεια αγίων ανθρώπων. Με θα έρθω σε σένα που είσαι άγιος άνθρωπος να ζητήσω τη βοήθειά σου. Ξαναλέω ότι ο πατέρας μου, ο οποίος είναι ιερέας και θεολόγος και πνευματικός, πολλές φορές συμβουλεύει τους ανθρώπους εάν χρειάζεται να πάνε στον ψυχίατρο, να πάρουν αντικαταθλιπτική θεραπεία, οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, να πάνε σε οποιοδήποτε άλλο γιατρό. Η Εκκλησία δεν είναι εναντίον ούτε της ψυχολογίας ούτε της ψυχιατρικής. Η επίσημη Εκκλησία. Και ξαναλέω, εγώ δεν είμαι θρήσκα. Στο λέω σε εσένα που είσαι να το καταλάβεις. Εσύ φαντάζομαι ο πατέρας σου, ξέρω εγώ, γιατί άκουσα κάποια στιγμή ότι ήταν ιερέας, είναι ιερέας ακόμη. Ζήτα τη βοήθειά του ή ξέρω εγώ, πήγαινε σε ένα πνευματικό αν θες, κάνε μια επαφή με τον Χριστό, πού την έχεις, πώς το λένε, με υγιή τρόπο
και θα αρχίσουν σιγά σιγά να καθαρίζουν όλα. Μάλιστα, δεν είναι υγιής η σχέση μου με τον Χριστό και γι' αυτό όλα έχουν βρωμήσει. Ενώ μα γίνει υγιής, θα καθαρίσουν. Θα μπουν τα πράγματα σωστά. Αυτά ήθελα να σου πω. Με συγχωρείς, χαμογελώντας με γλυκερό ύφος το λέει αυτό. Αν σε στενοχώρησα, με συγχωρείς για τον τρόπο μου, αλλά ειλικρινά ήθελα πάρα πολύ καιρό να σου τα πω όταν σε βλέπω στεναχωρημένη και όταν θέλω να σου πω ότι τα πράγματα είναι απλά. Εμείς μπλέκουμε σε λάθος καταστάσεις και ότι δεν μας αξίζει φεύγουμε με κεφαλαία. Είναι γνωστό ότι εγώ μένω σε κακοποιητικές καταστάσεις και δεν φεύγω και μου λέει φεύγουμε. Άσε τα είμαι, περνάω καταθλιπτικό επεισόδιο και ξέρω εγώ τι και να πάρω αγωγή και αν είναι δυνατόν, είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν να έχεις κατάθλιψη και να παίρνεις αγωγή, είναι δυνατόν! Πάρε τις φίλες σου, βγες έξω, πέτα όλα αυτά που σε κάνουν να χώνεσαι, τη δουλειά, σου λέω εγώ την πέταξα! Α, πέταξε εσύ δουλειά, να πετάξουμε και εμείς. Εμένα δεν είναι δουλειά όμως, είναι λειτουργήμα, είναι αυτή η διαφορά μας. Τη δουλειά μου εγώ τη βλέπω ως λειτουργήμα. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ποτέ να μην είμαι ψυχολόγος, μέχρι να πεθάνω. Ζω σε ένα σπιτάκι εδώ στην πόλη μου, μόνη μου μέχρι στιγμής και δόξα τω Θεώ, σου λέω προσπαθώ να είμαι ήρεμη και να γίνω, να ξαναβρω κι εγώ τον εαυτό μου, να ξαναβρω κι εγώ τη χαρά μου, αυτό που ήμουν από παλιά, από μικρή, αυτό είμαι. Δεν σημαίνει ότι και παλιά θλιβόμουν και τα λοιπά. Δεν σημαίνει, μη λες ρε παιδί μου στον εαυτό σου, στους άλλους, πες ό,τι θες. Αν και καμιά φορά σε μπερδεύει αυτό. Τι μου υποδεικνύεις δηλαδή, να λέω ψέματα στον κόσμο, στο κανάλι και εγώ να κάνω άλλα. Τι εννοείς? Τι θέλει να πει ο ποιητής? Το ξαναδιαβάζω. Απαναγία μου. Μην λες ρε παιδί μου στον εαυτό σου, στους άλλους πες ό,τι θες, αν και καμιά φορά σε μπερδεύει αυτό. Να γίνω και υποκρίτρια, αυτά λέει ο Παΐσιος, να είμαστε διπρόσωποι, και αυτά που λέμε να μην τα εννοούμε, μάνα μου. Μην λες ότι περνάω καταθλιπτικό επεισόδιο, έτσι είσαι καλή μου. Α, όχι, εγώ δεν είμαι η κατάθλιψή μου. Αν εσύ θες να είσαι η κατάθλιψή σου, be my guest. Να είσαι η κατάθλιψή σου και να τη κάνει και μνημείο και να την αγιάζει και από τον Παΐσιο. Εμένα. Μη μου λες τι να κάνω. Έτσι είσαι και αυτή είναι και η ιδιαιτερότητά σου. Το όμορφο σε σένα, όχι αγάπη μου, δεν είναι η κατάθλιψη μου το όμορφο σε μένα. Σε κανέναν άνθρωπο η κατάθλιψη του δεν είναι το όμορφο. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη σκέψη. Όλοι έχουμε τα χαρακτηριστικά μας. Έτσι είσαι. Μη βάζεις τα μπέλα στο καθετή. Για μένα αυτό είναι το της ψυχολογίας, το φοβερό, το που επιβεβαιώνει ας πούμε τον Άγιο Παΐσιο. Κάθε τι, οποιαδήποτε συμπεριφορά βάζουμε ταμπέλα. Ναι ρε, θα σου βάλω μια ταμπέλα ρε. Θα σου βάλω μια ταμπέλα, είσαι ξερόλας. Είσαι ξερόλας και έχεις ναρκισσιστικό αίσθημα κυριότητας. Σου βάζω ταμπέλα και αν δεν σ' αρέσει μη μου στείλεις άλλο ηχητικό. Ούτε θα το ακούσω, ούτε θα το αποκλιματοφωνήσω. Θα μουρλαθούμε από αυτές τις μαλακίες που γράφεις θα μουρλαθούμε. Άντε ρε Θέκλα μου, σε φιλώ, σε αγαπώ πολύ, Παναγία μου τα φίλια του Ιούδα. Και όλα θα πάνε καλά, εννοείται, για μένα μακριά, εγώ σου είπα την άποψή μου. Εύχομαι, μακάρι, μακάρι, να μπορούσε να σε βοηθήσει, κάποια στιγμή να σε βοηθήσει. Ναι, με έχει βοηθήσει γιατί με έχει θυμώσει. Με έχει θυμώσει και μου έχει δώσει να καταλάβω πόσο πολύ πρέπει να παλέψω ακόμη περισσότερο για την κατάρριψη των κοινωνικών και θρησκευτικών στερεοτύπων εναντίον της επιστήμης, εναντίον της ψυχιατρικής και εναντίον της ψυχολογίας. Γιατί και σου τα λέω σαν αδερφή, όποτε θέλεις είμαι, όποτε θέλεις να σου δώσω το τηλέφωνο μου και όχι, είμαστε εντάξει, είμαστε μια χαρά, με μας δώσεις το τηλέφωνο σου, είμαστε πολύ καλά. Δεν το θέλουμε το τηλέφωνο. Εννοείται, μακάρι να βρεθούμε οτιδήποτε, ό,τι θέλεις, να έρθεις, να σε βγάλω έξω σαν φίλη μου, σαν και μακριά από τα πολλά, από την πολλή δουλειά, αυτά. Παρατηρήσατε ότι όταν ήμουν στην Κρήτη έκανα πιο λίγα βίντεο και δεν έκανα live, γιατί η κατάθλιψη είχε ξεκινήσει από την Κρήτη. Δεν είναι η πολλή δουλειά που με αρρωστάει. Όταν είμαι άρρωστη δεν μπορώ να δουλέψω. Εύχομαι να σε βοήθησα όπως με βοήθησες και εσύ σε κάποιες στιγμές της ζωής μου
Και όλα θα πάνε καλά, φυλάκια πολλά πολλά και το όνομά της κυρίας. Δεν είπα ούτε τη σπουδή της, ούτε την πόλη στην οποία κατοικεί, ούτε το όνομά της. Θα τα κρατήσω επί τα σφράγη στα μυστικά. Γιατί αυτό επιτάσσει και η ηθική και η διοντολογία. Απάντησα στο mail αυτό. Άκουσα μόνο το μισό μήνυμα. Δεν άντεξα να το ακούσω όλο. Εξαιρετικά τοξικό. Η επιτομή της τοξικής θετικότητας. Τοξική θετικότητα σημαίνει να πας να λες σε έναν άνθρωπο που έχει κατάθλιψη «Δεν είναι τίποτα, σκέψου θετικά και θα σου περάσει. Μην κάνεις ψυχοθεραπεία, μην πάρεις χάπια. Ο Παΐσιος είπε ότι αν κάνεις προσευχούλα θα περάσει. Ή είναι εντάξει να έχεις κατάθλιψη, είσαι η κατάθλιψή σου. Μην βάζεις ταμπέλα, θετικά στο λέω». Τοξική θετικότητα. Δεν έχεις ιδέα, της γράφω, από την επιστήμη της ψυχολογίας. Ιδέα δεν έχεις ούτε από ψυχοπαθολογία και γενετική. Τα έμπλεξες όλα, Παΐσιους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν άντεξα να ακούσω όλο, ξαναλέω. Μετά φυσικά το άκουσα για να το απομαγνητοφωνήσω, για να κάνω το βίντεο. Εάν έστελνες το μήνυμα αυτό σε έναν ασθενή με κατάθλιψη που να μην ήταν ειδικός, θα του έκανες τεράστια ζημιά. Είναι τεράστια ζημιά να προκαλέσουμε ενοχή στον καταθλιπτικό ασθενή για το ότι ζητάει θεραπεία και ότι αποδέχεται τη θεραπεία και κάνει θεραπεία. Είναι εγκληματικό. Μπορεί να αποβεί μέχρι και δολοφονικό. Μήνες εκείνα που σπούδασες, της λέω. Έκαμες τεράστιες προβολές πάνω μου. Προβολή σημαίνει αυτά που ισχύουν για μένα να τα προβάλλω πάνω στον άλλον ή να θεωρώ ότι ο άλλος είναι όπως είμαι εγώ ή να θεωρώ ότι ο άλλος είμαι εγώ. Δεν με γνωρίζεις, της λέω. Φρόντισε να γνωρίσεις τον εαυτό σου και άσε με εμένα, εμπιστεύομαι την επιστήμη και τους επιστήμονες. Δεν έκανα μόνη μου διάγνωση στον εαυτό μου ότι έχω κατάθλιψη. Πήγα σε κλινικό ψυχολόγο και έγινε η διάγνωση. Δεν συνταγογράφησα μόνη μου στον εαυτό μου αντικαταθλιπτικά. Μου τα συνταγογράφησε ο ψυχίατρος. Μετά που με είδε, μετά που με εξέτασε, μετά που με διέγνωσε. Απαράδεκτο, της λέω, πραγματικά απαράδεκτο, παρεμβατικό μήνυμα, υποτιμητικό, επιτιμητικό, δεν έχω λόγια και δεν καθαυμαστικά. Και μου απάντησε. Μου απάντησε σε αυτό το email. Συγχώρεσέ με, μόνο για καλό το έστειλα. Ίσως φταίει το ότι δεν το άκουσες όλο. Ναι, μετά πήγα και το άκουσα όλο και το απομαγνητοφώνησα και σου αναλύω σε αυτό το βίντεο. Γιατί είναι τοξικό και επικίνδυνο το μήνυμά σου. Θα ήθελα να μιλήσουμε όποτε θέλεις, αν φυσικά το θέλεις, να καταλάβεις ακριβώς αυτά που ήθελα να σου πω για να βοηθήσω και μόνο. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Ήδη με έχεις απασχολήσει αρκετά. Δεν έχεις απασχολήσει πολύ από τον πολύτιμο χρόνο μου. Εσύ ίδια είπες ότι δεν πρέπει να δουλεύω πολύ και δεν πρέπει να κουράζουμε πολύ, επειδή όπως είπες αυτό προκαλεί κατάθλιψη, κατά τη γνώμη σου, ή προκαλεί τη στενοχώρια που δεν υπάρχει κατάθλιψη. Και είμαστε μια χαρά, είμαστε πολλά okay. Είμαστε πάρα πολλά okay. Λοιπόν, έχω κάνει αυτό το βίντεο, γιατί άμα θυμώνω μιλάω κυπριακά. Έχω κάνει αυτό το βίντεο για να σας πω ότι η κατάθλιψη είναι ασθένεια, είναι αρρώστια. Οι άνθρωποι με κατάθλιψη παθαίνουν κατάθλιψη λόγω πολλών παραγόντων. Γενετικών παραγόντων, υπάρχουν άνθρωποι που γεννιόμαστε με γενετική προδιάθεση στην κατάθλιψη και λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων. Δεν παθαίνουμε κατάθλιψη γιατί δεν κοινωνήσαμε, δεν παθαίνουμε κατάθλιψη γιατί δεν προσευχηθήκαμε, δεν παθαίνουμε κατάθλιψη γιατί δεν πήγαμε στην εκκλησία, δεν παθαίνουμε κατάθλιψη γιατί μας διαβάλλει ο διάβολος. Η κατάθλιψη είναι αρρώστια την οποία την παθαίνουμε λόγω του ότι έχουμε προδιάθεση για κατάθλιψη και λόγω του ότι έχουμε βιώσει κάποια τραυματικά γεγονότα. Τα δικά μου τραυματικά γεγονότα της δικής μου παιδικής ηλικίας, τα οποία διαφαίνεται ότι με έχουν προκαλέσει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, που στα πλαίσια αυτής παθαίνω και κατάθλιψη επειδή έχω το γονίδιο για κατάθλιψη, εντάξει, συνέβησαν μέσα στην εκκλησία, συνέβησαν μέσα στην εξομολόγηση, συνέβησαν μέσα σε όλα αυτά που μου συστήνεις να κάνω. Δεν κατηγορώ την εκκλησία. Δεν μιλάω εναντίον της εκκλησίας. Έχω πει σε αυτό το βίντεο ότι οι άνθρωποι που είναι μέσα στην εκκλησία και οι οποίοι επιλέγουν να είναι θρήσκοι και δικαίωμά τους και καλά κάνουν, εξακολουθούν να παίρνουν τη βοήθεια της επιστήμης για να θεραπεύσουν την ασθενειά τους. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο
να προκαλούμε ενοχές σε ανθρώπους που είναι ασθενείς για το γεγονός ότι παίρνουν θεραπεία για την ασθενειά τους. Εξαιρετικά επικίνδυνο, εξαιρετικά τοξικό. Τώρα, όσοι θέλουν να πιστεύουν ότι ο Παΐσιος ήταν εναντίον της ψυχολογίας και επειδή θέλουν να ακολουθήσουν τον Παΐσιο είναι εναντίον των ψυχολόγων, δικαίωμά τους. Έχουμε ελευθερία να τα πιστεύουν. Όμως, το να στέλνεις ένα τέτοιο μήνυμα σε έναν ψυχολόγο και συγγραφέα, έναν άνθρωπο που έχει βαθιά γνώση της εκκλησιαστικής πραγματικότητας, γιατί γεννήθηκε, μεγάλωσε και ανατράφηκε μέσα σε αυτήν, και να έχεις αυτό το θράσος να του υποδείξεις πώς να ζήσει τη ζωή του και μάλιστα να του υποδείξεις να είναι και διπρόσωπος και υποκριτής, να του λες εμέσως πλην σαφώς ότι αυτά που λέει στο YouTube, αυτά που κάνει, τα κάνει για τα λεφτά και όχι γιατί αγαπάει τους ανθρώπους και αγαπάει την ψυχολογία και θέλει να είναι χρήσιμος άνθρωπος στον κόσμο. Να του λες εμέσως πλην σαφώς ότι έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα κλπ. Όλα αυτά που έχεις γράψει στο μήνυμα είναι το λιγότερο φεδρό. Δεν έφτιαξα αυτό το βίντεο για να σε χτυπήσω. Καμία σχέση. Γι' αυτό το λόγο και δεν σε πήρα και τηλέφωνο και δεν σου ζήτησα το τηλέφωνο σου για να σε πάρω και δεν θέλω να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Δεν θέλω. Μπορώ να σου πω ότι μου έκανες καλό, γιατί με θύμωσες πάρα πολύ και ένιωσα όλη την αδικία να με πνίγει, αυτή την αδικία όλων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ψυχικές διαταραχές και τους βάζει τα μπέλα ο κάθε ανόητος, ο κάθε άσχετος και τους κάνει να νιώθουν άσχημα για το γεγονός ότι έχουν μια ψυχική διαταραχή και για το ότι επιζητούν θεραπεία για αυτή την ψυχική διαταραχή. Μου έδωσε το περισσότερα κίνητρα και περισσότερη δύναμη για να ασχοληθώ όσο μπορώ από το δικό μου μετερίζει να βοηθήσω όσο γίνεται στην καταπολέμηση και στην κατάρριψη αυτών των εσχρών, προβληματικών και επικίνδυνων κοινωνικών συντηρητικών στερεοτύπων. Εντάξει. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ακριβώς ο ίδιος με κάποιον άλλον. Επίσης, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο στην τηλεόραση, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο στο YouTube, όταν διαβάζουμε το βιβλίο που έχει γράψει ένας άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε αυτόν τον άνθρωπο 100% και ότι είναι ηθικό και έντιμο να προβάλλουμε τα δικά μας αποθυμένα πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι επειδή συμβαίνουν στη ζωή μας κάποια γεγονότα να υποθέτουμε αυτόματα ότι συμβαίνουν και στη ζωή του άλλου ανθρώπου, ή επειδή εμείς κάποια πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας τα αντιμετωπίζουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να επιβάλλουμε ή να υποβάλλουμε στον άλλο να τα αντιμετωπίσει με τον ίδιο συγκεκριμένο τρόπο. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το κανάλι μας εδώ στο YouTube, όσο περνάει ο καιρός, γίνεται όλο και πιο ποιοτικό. Οι συνομιλίες και τα σχόλια κάτω από τα βίντεο γίνονται όλο και πιο βαθιά και βαθιστόχαστα και βοηθητικά. Η κοινότητα βοηθάει πάρα πολύ στο να νιώθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Όσοι παραδεχόμαστε ότι έχουμε αδυναμίες, παραδεχόμαστε ότι μπορεί να πάσχουμε από ψυχικές διαταραχές και παραδεχόμαστε ότι δεν τα ξέρουμε όλα και δεν είμαστε παντοδύναμοι και είμαστε σε μια προσπάθεια να γίνουμε πνευματικότεροι άνθρωποι και καλύτεροι άνθρωποι. Και όσο πιο πνευματικός είναι ένας άνθρωπος, τόσο λιγότερο ξερόλας γίνεται. Αυτά. Απολογούμε για το έντονο ύφος. Περίμενα και 2 μέρες για να κάνω το βίντεο, γιατί λέω δεν πρέπει να θυμώσω πολύ. Ελπίζω να τα κατάφερα. Λέω δεν πρέπει να θυμώσω πολύ με την έννοια του ότι αν μιλάω θυμωμένα στο βίντεο, εσείς που το παρακολουθείτε παίρνετε το θυμό μου και σας αναστατώνω και δεν ήθελα να το κάνετε αυτό. Δεν ήθελα να το πάθετε αυτό. Αυτά. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια τις απόψεις σας και με ενδιαφέρει πολύ να γράψετε στα σχόλια σας, έχει συμβεί και εσάς κάτι τέτοιο. Να σας λένε όλες αυτές τις αρλούμπες. Ότι έχετε κατάθλιψη γιατί δεν πάτε στην εκκλησία, ή ότι αν πάτε να γίνετε θρήσκοι θα ξεπεράσετε την κατάθλιψη, ή αν είστε όντως θρήσκοι να σας λένε ότι η πίστη σου δεν είναι δυνατή και γι' αυτό ασθένησες. Αυτά. Την αγάπη μου,
και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους ανθρώπους αγωνίζονται τον αγώνα τον καλό και κοιτάνε τα δικά τους προβλήματα, τα δικά τους ελαττώματα και προσπαθούν να καλυτερέψουν το δικό τους εαυτό και τη δική τους ζωή, κάνουν ένα πνευματικό αγώνα ώστε να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και δεν κουνάνε το δάχτυλο σε κανέναν άλλο. Την αγάπη μου.